Όπως σας είχαμε προείπει, κοντά μας ακόμα μία φορά ο καθηγητής Νίκος Λιγερός για να συζητήσουμε για πολλά θέματα. Καλώς ήρθατε, δάσκαλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε? Εγώ πάντα μία χαρά. Πώς τα καταφέρνετε αυτά, αυτό? Γιατί ο κόσμος δεν είναι μία χαρά. Πολύ θλίψη. Θλίψη? Θλίψη, στενοχώρια, δεν θα πω μελαγχολία. Όχι. Αλλά δεν υπάρχει μια κεφιά. Εντάξει, κάποιοι πρέπει να το έχουν αυτό το κέφι, για τους άλλους τουλάχιστον. Άμα δεν έχεις χαρά, πώς να τη μοιράσεις? Δάσκαλε μου, πώς είναι δυνατόν να βρεθεί χαρά όταν η Ελλάδα είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας, τα πράγματα είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί κανείς να ελέγξει, έτσι τουλάχιστον νιώθει ο μέσος Έλληνας. Οι επιχειρήσεις κλείνουν, η εγκληματικότητα βρίσκεται σε έξαρση. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος δηλαδή να βρει, ένας μέσος άνθρωπος, να βρει τους ρυθμούς του? Όχι, απλώς περίμενα να αφήσεις την τσάντα σου για να μην πέσει με την απάντησή μου. Είναι πολύ απλό να έχεις χαρά. Όταν ασχολείσαι με γενοκτονίες, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα τα άλλα. Ναι, βέβαια. Ναι, γι' αυτό περίμενα για την τσάντα σου. Ναι. Ωραία. Άρα βλέπεις, το μυστικό είναι πολύ απλό. Mm-hmm. Αν οι άνθρωποι ασχοληθούν περισσότερο με τις γενοκτονίες, mm-hmm. θα βλέπουν τα πράγματα πιο χαρούμενα τα άλλα. Παίρνουμε λοιπόν το θετικό μήνυμα ότι από τη στιγμή που δεν βιώνουμε τη σύγχρονη γενοκτονία όπως είναι αυτή της Λιβύης αυτή τη στιγμή, ή μια έμεση γενοκτονία σαν αυτή της Ιαπωνίας. Δεν είναι η γενοκτονία. Μην μπερδευόμαστε. Μιλάμε για. Μεταφορική γενοκτονία. Ναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Στο διεθνές δίκαιο δεν χρησιμοποιούμε μεταφορικές έννοιες όσον αφορά αυτό το θέμα. Mm-hmm. Είναι προβλήματα τα οποία είναι σοβαρά. Απλώς μιλάμε συγκεκριμένα. Ήθελα απλώς να πω και να εξηγήσω, αν θες, στους ακροατές ότι όταν υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αυτά που ονομάζουμε τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας είναι προβλήματα που μπορεί σε μερικά χρόνια να μην ξέρουμε καν ότι υπήρχαν. Τα προβλήματα τα οποία είναι διαχρονικά, όπως είναι οι γενοκτονίες, μετά από 100 χρόνια ξέρουμε ακόμα ότι συνέβη κάτι και παλεύουμε ακόμα. Γι' αυτό θέλω να πω ότι αν είναι ένα μήνυμα, αν θες, θετικό για τους ανθρώπους που μας ακούν, είναι μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο Woody Allen έλεγε πολύ συχνά ότι γεμίζουμε τη ζωή μας με ανούσια πράγματα για να μην σκεφτούμε τα μεγάλα προβλήματα. Νομίζω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι να πεθάνεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι να έχεις κάνει κάτι πριν πεθάνεις, γιατί όλοι πεθαίνουμε. Θνητότητα. Η θνητότητα χαρακτηρίζει την ανθρωπότητα. Τελικά, δάσκαλε, να ξεκαθαρίσουμε έτσι και μέσα μου και στους φίλους που μας ακούν. Δεν βιώνετε το τώρα. Δηλαδή ζείτε μόνο για το μέλλον. Το τώρα δεν αγγίζει καθόλου τον καθηγητή Λιγερό, τον ανθρωπιστή Λιγερό? Όχι. Είναι ακριβώς όταν περπατάς, δεν κοιτάς τα πόδια σου. Δεν είναι λίγο σκληρό αυτό όμως? Γιατί δεν απευθύνεσαι σε όλους τους ανθρώπους που έχουν... Μα δεν είναι σκληρό. Είναι αυτός που ασχολείται με το μέλλον, έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το παρόν. Αυτός που ασχολείται με το παρόν πολύ συχνά ανήκει στο παρελθόν. Ναι, αλλά δεν είναι σκληρό για τον μέσο νου όταν βλέπει έναν άνθρωπο να παλεύει για αυτά που έγιναν και για αυτά που θα γίνουν τη στιγμή που δεν αγγίζει καθόλου αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή? Μάλλον αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που γίνονται εκείνη τη στιγμή είναι απλώς επιφαινόμενα. Σημεία της ιστορίας? Όχι, ούτε καν. Είναι απλώς επιφαινόμενα. Δηλαδή το φαινόμενο, το αληθινό είναι άλλο, το υπόβαθρο είναι διαφορετικό. Αν έχουμε πρόβλημα τώρα, είναι επειδή υπήρξε το πρόβλημα πολύ πιο πριν. Mm-hmm. Απλώς δεν το είχαμε αντιληφθεί. Κάποιοι πρέπει να ασχολούνται με αυτά, με το θέμα της αντίληψης. Αυτός που πέφτει από τον έκτο όροφο, το πρόβλημα το αντιλαμβάνεται συχνά στο δάπεδο. Δεν φταίει το δάπεδο. Mm-hmm. Ναι, αλλά δεν έχει συνδυάσει την πτώση από τον έκτο με το δάπεδο. Άρα, ξαναλέω όταν τώρα, είναι οικειοθελής η πτώση. Και να μην είναι, είναι πάλι το ίδιο πρόβλημα στο αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι
αν πας εσύ εκείνη τη στιγμή, την ώρα που είναι νεκρός, και ασχοληθείς με το δάπεδο, δεν ξέρω ποιο είναι το όφελος. Αυτό που έχει όφελος είναι στο παράθυρο του έκτου να προειδοποιείς τον άνθρωπο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που μπορεί να συμβεί. Εμείς ασχολούμαστε με αυτά. Mm-hmm. Ασχολούμαστε με τα προβλήματα που μπορούν να συμβούν και με τα προβλήματα που συνέβησαν και πρέπει να λύσουμε, γιατί περιμένουν μια λύση. Τώρα, αν προσέξεις, η κοινωνία του τώρα προσφέρει συνεχώς λύσεις και δεν μιλάει για τα προβλήματα. Στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενικά του ανθρωπισμού, του ουμανισμού, ασχολούμαστε με τα προβλήματα για να βρούμε τις λύσεις. Mm-hmm. Ωραία. Στον χώρο π.χ. των μαθηματικών, εμείς βρισκόμαστε συνεχώς σε μια φάση ήττας και κάπου-κάπου υπάρχει και μια επιτυχία. Αν η φάση ήττας δεν την αποδεχόμαστε ως φυσιολογική, δεν μπορείς να παράγεις έρευνα. Mm-hmm. Άρα, δεν είναι θέμα πραγματικότητας, αλλά αντίληψης της πραγματικότητας. Αντιλαμβάνεστε, δάσκαλε, ότι μιας και βλέπετε μπροστά, ότι ο πόλεμος στη Λιβύη θα έχει επιπτώσεις για την Ελλάδα, στην Ελλάδα. Τι θα έχει, αφού έχει ήδη. Έχει ήδη. Ναι, δεν το βλέπετε. Μεγαλύτερες. Μεγαλύτερες με ποια έννοια? Εμπλοκής της Ελλάδας, μιας ενδεχόμενης παρανοϊκής αντίδρασης του Καντάφη. Κοιτάξτε, ο Καντάφη είναι παρανοϊκός εδώ και 40 χρόνια. Δεν νομίζω να ενόχλησε ουσιαστικά το θέμα της παρανόησης. Επιπλέον, ξέρετε, αυτά είναι πολύ διπλωματικά παιχνίδια. Πάλι οι σύμμαχοι γίνονται ξαφνικά εχθροί, τωρινοί εχθροί γίνονται σύμμαχοι. Στη Σχολή Εθνικής Άμυνας είχα δώσει σαν θέμα πριν μερικούς μήνες η γεωστρατηγική σχέση της Ελλάδας με τη Λίβη. Όταν δώσαμε αυτό το θέμα αρχικά, θεώρησαν ότι δεν έχει κανένα νόημα, γιατί φαίνεται να είναι ανούσιο. Αυτό δόθηκε πέρσι και ενεργοποιήθηκε το θέμα με σπουδαστή φέτος. Τώρα μου μιλάς για Λιβύη. Mm-hmm. Ναι. Το θέμα η Λιβύη, όταν μπαίνει σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, μιλάμε ξαφνικά για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ωραία. Και ξαφνικά γινόμαστε όλοι παντογνώστες χωρίς να έχουμε κανένα υπόβαθρο. Πριν μερικούς μήνες έχουμε βρεθεί. Εγώ δεν σ' άκουσα ποτέ να μου μιλάς για Λιβύη. Mm-hmm. Ενώ εγώ είχα ήδη προτείνει το θέμα. Mm-hmm. Ωραία. Όπως επίσης είχες προτείνει και το θέμα της Καριάτιδας. Επιστροφή στο μουσείο. Σωστά. Εδώ μας χρωστάτε μια απάντηση. Να δούμε τι έχει γίνει τελικά. Προχωρά το θέμα αυτό? Προχωράει. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά θέλω να πω κάτι το πολύ απλό. Πριν μερικούς μήνες, οι χώρες που βρισκόταν στην Βόρεια Αφρική, στην ελληνική αντίληψη, για τους μη ειδικούς εννοώ, ήταν χώρες για διακοπές. Mm-hmm. Ωραία. Άρα, ας κάνουμε την επόμενη αναλογία. Αν θυμάσαι καλά πως ήταν η Ευρώπη πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα και πριν τον πόλεμο, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Στην Πορτογαλία είχαμε τον Σαλαζάρ. Στην Ισπανία είχαμε τον Φράνκο, στη Γαλλία είχαμε τον Πετά, στην Ιταλία είχαμε τον Μουσολίνι, στην Ελλάδα είχαμε το Μέταξα. Μια κοινή συνιστόσα για όλους αυτούς. Σωστά. Όταν απελευθερωθήκαν οι λαοί από αυτό το πλέγμα, το ονομάσαμε όλοι δημοκρατίες. Την οποία ακόμα περιμένουμε. Άλλοι περιμένουν, άλλοι την χρησιμοποιούν. Πώς? Πάνος δεν είναι καθεστώτα δικτακτορικά. Άρα, εδώ ποιο είναι το θέμα. Αν το σκεφτούμε τώρα ως Ισλαμιστής, ακριβώς τα ίδια γεγονότα, θα θεωρήσουμε ότι μετά από αυτή την πτώση,
εμφανίστηκαν χριστιανικές δημοκρατίες. Ωραία. Τώρα παίρνουμε το θέμα της Αφρικής. Ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ και δεκαετίες υπάρχουν καθεστώτα τα οποία αν ήταν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο θα τα χαρακτηρίζαμε ως δικτατορικά. Εδώ και δεκαετίες όμως έχουμε σχέσεις διπλωματικές. Ξαφνικά υπάρχει ένα πρόβλημα στην Τινησία, η οποία είναι πραγματικά για όλους χώρα προορισμού για διακοπές, και αντιλαμβανόμαστε ότι η εικόνα που έχουμε και προωθείται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους τουριστικούς οργανισμούς είναι ότι όλα πάνε καλά, είναι η χώρα του ήλιου και μπορείτε να περάσετε πολύ καλά και φτηνά. Ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε ότι στο καθεστώς υπάρχουν μεγάλες ανισότητες οικονομικές, ότι αυτό που ονομάζουμε μια χώρα που είναι σε καλή κατάσταση είναι σε καλή κατάσταση και μάλιστα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση για μερικούς μόνο και για όλους τους άλλους είναι πάμφτωχοι. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Και τώρα έχουμε αυτό το εξής παράδοξο, είναι ότι υπάρχουν απελευθερωτικά κινήματα τα οποία όμως φαίνονται να κινούνται και σε ισλαμικό, ισλαμιστικό χώρο. Όσο είναι ισλαμικός ο χώρος δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί ήταν συμβατό με αυτό που υπήρχε πριν. Όταν ακούμε όμως ισλαμιστικό μπαίνουμε σε άλλο πλαίσιο. Τι εννοώ με αυτό? Δεν είδα εγώ καμία ανάλυση στρατηγική και γεωστρατηγική πριν γίνουν αυτά τα γεγονότα για να θεωρήσουμε ότι αυτά ήταν ανάλογα, απλώς υπάρχει μια χρονική διαφορά σε σχέση με το τι έγινε στην Ευρώπη και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ειδικά. Να κάνω μια ερώτηση εδώ. Ενώ υπάρχουν αναλογίες. Υπάρχουν βέβαια. Θέλετε τώρα να το μας βλέπουμε πείτε, όλοι. Θέλετε να μας πείτε ότι το βάθος όλων αυτών των εξεγέρσεων είναι θρησκευτικό? Είναι θρησκευτικό ούτως ή άλλως, γιατί υπάρχει θρησκευτικότητα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Είναι ένας πιο μουσουλμ... έντονα εννοείται σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στην ανθρωπότητα. Απλώς το θέμα. Ναι, γιατί εδώ έχουμε ένα θέμα τεράστιο. Ποιο? Δηλαδή υπάρχει μια νεωτερική παράνοια κατά την προσωπική μου άποψη. Ποια παράνοια? Αυτό δεν είναι δικός μου κιόλας όρος, είναι ενός φίλου που εκτιμώ. Νεωτερική παράνοια ονομάζει αυτή την τάση των ανθρώπων σήμερα να θέλουν να διαδηλώνουν και να διατυμπανίζουν ότι δεν έχουν θρησκευτικές εξαρτήσεις ή θρησκειολογικές εξαρτήσεις. Δηλαδή πώς πριν από 15, 20, 30 χρόνια οι άνθρωποι έλεγαν στην πυρά ο άθεος ή άθρησκος ή αγνωστικιστής, σήμερα ρίχνουν στην πυρά όποιον τολμήσει να πει ότι πιστεύει. Στον όποιο Θεό. Δεν ήταν ακριβώς έτσι και πριν 15 χρόνια. Εντάξει, θα λέω στην υπερβολική τους μορφή, καταλαμβάνεστε. Είναι για τη φίλη μας τη Σάνη για να το χαρεί. Ναι, ναι, ναι. Η ιδέα ποια είναι ότι μετά την πτώση των δικτατορικών καθεστώτων και των κομμουνιστικών που πάνε πακέτο, αρχίσαμε να μιλάμε για θρησκεία σε σχέση με τους άθεους, γιατί ο αθεισμός ήταν επίσημη θρησκεία ενός εισαγωγικών. Λοιπόν, εδώ δεν πάνε έτσι μόνο τα πράγματα, δεν είναι το θέμα το διαχωριστικό όσο αφορά τη θρησκεία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το εντάξουμε σε ένα διαχρονικό πλαίσιο, το οποίο είναι το εξής. Η μουσουλμανική θρησκεία τώρα είναι πιο δυναμική. Από το χριστιανισμό εννοείται? Ναι, από το χριστιανισμό στην Ευρώπη. Ο χριστιανισμός, να το ξέρετε... Σε γιατί ποιο αυτό, επίπεδο γιατί αυτό δεν το λέμε. Αυτή τη δυναμική? Είναι ο χριστιανισμός στην Ευρώπη, πέστε μας. Ναι. Ο χριστιανισμός γενικά στο παγκόσμιο γίγνεσθε είναι η θρησκεία που είναι η πιο αναπτυσσόμενη. Mm-hmm. Που αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε. Όχι, το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί δεν το αντιλαμβανόμαστε? Α, ναι, για πες μου. Δεν το αντιλαμβάνω. Έχω την αίσθηση ότι είναι γνωστό αυτό. Δηλαδή γνωστό. Υπάρχει τουλάχιστον στους ανθρώπους που πιστεύουν και ξέρουν mm. γιατί πιστεύουν, όχι έτσι όπως είναι δομημένη η Εκκλησία mm. και όπως είναι όλο αυτό το πάπαδαρο, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει η πεποίθηση ότι έχουν μία θρησκεία ή τέλος πάντων υπάρχει ο Θεός τους. Μα δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Μπερδεύτηκες. Ναι. Εγώ σου λέω άλλο πράγμα. Άμα μιλάμε για τον πληθυσμό στο παγκόσμιο και γίνεστε, ο πιο
αναπτυσσόμενος πληθυσμός όσο αφορά θρησκευτικό πλαίσιο είναι ο χριστιανικός. Απλώς αυτό γίνεται στην Ασία. Άρα εμείς, δεν γνωρίζουμε εννοείς. Ναι. Και εννοώ ότι εμείς έχουμε μείνει ότι εντάξει, το χριστιανικό στοιχείο είναι ένα σύστημα που καταραίει στην Ευρώπη και εμφανίζονται άλλα. Λέω σε αυτή τη φάση ότι το μουσουλμανικό στοιχείο είναι πιο δυναμικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το πιο αναπτυσσόμενο. Γιατί υπάρχει μια διαφορά ηλικίας σε αυτές τις δύο θρησκείες. Ναι, οι οποίες είναι μονοθήκες. Εννοείται δυναμικό όσο αφορά το. Όσο τρόπο... αφορά την παρουσία του. Ναι, την εξωτερήκευση. Όπως είχαμε το πρόβλημα με τους καθολικούς και τους διαμαρτυρόμενους. Εντάξει, η παρουσία τους ήταν πιο δυναμική. Το ένα άλλο θέμα είναι ότι. Που αυτό μας ξαφνιάζει λιγότερο στην Ελλάδα, γιατί η θρησκεία και το κράτος δεν είναι διαχωρισμένα στοιχεία, είναι ότι πολύ συχνά αυτοί οι λαοί είναι σε αυτό το ίδιο πλαίσιο. Mm-hmm. Που αυτό δεν είναι αυτό που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Γι' αυτό και μας ξαφνιάζει. Όταν λοιπόν ακούω ερωτήσεις του τύπου «Πιστεύετε ότι το μουσουλμανικό στοιχείο επηρεάζει?» Βεβαίως και επηρεάζει, εφόσον είναι κρατικός φορέας. Αυτό έλειπε. Τώρα το θέμα είναι αν είναι κυρίαρχο στοιχείο ή όχι. Εδώ είναι που μπερδευόμαστε εμείς στην αντίληψή μας ως παραδοσιακοί Ευρωπαίοι. Γιατί όπως μας έχει φύγει αυτό το αντανακλαστικό, το οποίο θα είχαμε πριν... Θρησκευτικού συναισθήματος εννοείται. Ναι, εννοώ σε μαζικό πλαίσιο και καθολικό και ναι, δηλαδή άμα μιλήσω για τους Ιουσίτες, για τους περισσότερους στην Ελλάδα δεν έχει πια κανένα νόημα. Ενώ αν μιλήσω για την Ιερά Εξέταση πριν μερικούς αιώνες θα είχε πραγματικά ένα νόημα. Η επιρροή του Πάπα είναι εντελώς διαφορετική. Mm-hmm. Λοιπόν, αν τα εντάξουμε όλα αυτά σε ένα κοινό πλαίσιο, βλέπουμε ότι όντως το Ισλάμ είναι πιο δυναμικό ως παρουσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι επηρεάζει τα πάντα, απλώς ότι υπάρχει. Υπάρχει ως υπόβαθρο. Άρα αυτό και υποκινεί όλες αυτές τις... Δεν είναι ανάγκη να υποκινείς, είναι το υπόβαθρο. Υπάρχει. Ναι, είναι η γη. Και βγαίνει. Γιατί να μην βγει. Ούτως ή άλλως, είναι δεδομένο ότι θα βγει. Θέλω να πω, το Ισλάμ δεν μας προκαλεί κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι όταν το χαρακτηρίζουμε ως ισλαμιστικό. Εδώ είναι το πρόβλημα. Άρα λέω απλώς ότι όταν έκανα την αναλογία... Άμα ξαφνικά σας έλεγα ότι στην πραγματικότητα η Σοβιετική Ένωση και όλες οι κομμουνιστικές χώρες κατέρευσαν λόγω χριστιανισμού, πώς θα σας φαινόταν? Λόγω της εξωτερήκευσης του χριστιανισμού θα έγινε. Εγώ νομίζω ότι σε ξάφνιασε ακόμα και η ερώτηση. Είδες γιατί φάνηκε ότι δεν περίμενες τέτοιου τύπου ερώτηση. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι έχει μια δυναμική, αυτό δεν εννοείται. Όχι, εννοώ ότι στην πραγματικότητα αυτά τα καθεστώτα καταπατούσαν τη θρησκεία. Σε όλη τους. Τη διάσταση. Ναι. Μόνο που εκεί που το καταπατούσαν αυτό το θέμα ήταν χριστιανικό. Κατά συνέπεια, όταν δεν υπάρχει πια αυτή η καταπάτηση, ξαναεμφανίζεται. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι αυτό που χειραγωγεί. Mm-hmm. Μάλιστα. Γιατί στα ίδια καθεστώτα ήταν και εναντίον του χριστιανισμού και εναντίον των Εβραίων και εναντίον των Μασόνων και δηλαδή υπήρχαν μεγάλες τάσεις. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό όμως που παρουσιάζεται στο τέλος είναι ότι τελικά τα καθεστώτα που προκύπτουν τώρα, που είναι πιο δημοκρατικά, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση ακόμα και για τη Ρωσία, είναι της Ορθοδοξίας. Mm-hmm. Και ρωτάω εγώ, πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι λόγω Ορθοδοξίας που η κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση κατέρευσε? Άνω τελεία, δάσκαλε. Mm. Θα μας τα πείτε μετά την σύντομη διακοπή μας, φινάλε πρώτης ώρας, διαφημιστικά μηνύματα
Και τοπικό δελτίο από τη Σπυρίδουλα Στρατή, λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Παλμό 99,5 και 105,6 με τον καθηγητή Νίκο Λιγέρο. Επιστροφή στον Παλμό 99,5 και 105,6 που εκπέμπει από τη Ρόδο. Διαδικτυακά μας ακούτε στο www.palmospavlefm.gr. 12 και 12 λεπτά της ώρας, 2 Απριλίου του 2011. Ο Κώστας Φουντουλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζίνα Δαβιλά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αποχαιρετήσαμε την Κοζάς Γκάλερι από τη Μεσαιωνική Πόλη στην Οδό Πανετίου 4 απέναντι από το τζαμί και το παλιό συσίτιο και υποδεχόμαστε τα υπέροχα λιβανέζικα εκβηρητού γλυκά της Grace από την Οδό Εθελοντών 12νησίων 20. Γλυκά με μελάσα, με μαστίχα, με ξηρούς καρπούς, νηστίσιμα γλυκίσματα για εσάς που ακολουθείτε τα της Ορθοδοξίας και τα της προετοιμασίας του Πάσχα. Γελάει η Βίκη. Δάσκαλε, πώς πάζουν τα λιβανέζικα γλυκά? Όχι, επειδή μου αρέσουν πολύ τα γλυκά και γι' αυτό με τέτοια διαφήμιση μετά, φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της συνέντευξης δεν θα φάμε κανένα, παρόλο που ο Κώστας χαμογελάει. Γι' αυτό γελούσε η Βίκη. Και κοντά μας είναι ο καθηγητής Νίκος Λιγερός με αφορμή την απόψινή του ομιλία στο ΕΒΕΔ. Να πούμε ότι την προετοιμασία και τη διοργάνωση έχει κάνει ο Θανάσης Χριστοδούλου, έτσι. Σωστά. Έτσι. Σωστά, γιατί πούμε. Έχει τραβήξει όλο το λούκι το παιδί για να βρει χορηγούς και να γίνει ό,τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι ο Θανάσης δεν τράβηξε λούκι, τράβηξε όλους τους άλλους. Δηλαδή έγινε ολόκληρο επιτελείο και για να χρησιμοποιήσω και την έκφραση του φίλου μου του Αντώνη. Νομίζω ότι ταρακούνησε όλα τα νερά, όχι μόνο λούκι, μάλλον έβαλε αρκετά. ΕΒΕΔ λοιπόν, τροποστρατηγικά 12νησα απόψε στις 7.30. Σας ενδιαφέρει να είναι παρόντες άνθρωποι του στρατού? Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να το δουν ή έχετε την αίσθηση ότι ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει τη σημασία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης άνθρωποι που είναι μέσα στο στρατό? Όχι, πρώτα απ' όλα είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν άνθρωποι του στρατού, γιατί έχω πολύ καλές επαφές και σε αυτόν τον χώρο λόγω διδασκαλίας και έχω και μάλιστα και μαθητές και σπουδαστές που βρίσκονται και στη Ρόδο. Νομίζω ότι αντιθέτως αυτός ο χώρος είναι ένας από τους οποίους είναι πιο ενημερωμένος για αυτό το θέμα. Που φαίνεται παράδοξο, διότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη φαίνεται να έχει μόνο αποκλειστικές θέσεις όσο αφορά την οικονομία. Αλλά για να σας δώσω ένα πλαίσιο σε όλους τους ακροατές, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας δώσαμε σαν θέμα η ΑΟΣ ως γεωστρατηγική οντότητα. Δηλαδή έχει επιπτώσεις που είναι λογικό και αναμενόμενο να ενδιαφέρουν ένα στρατιωτικό, ειδικά σε μια τέτοια περιοχή. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι καλεσμένοι εφόσον δεν υπάρχουν στρατιωτικοί εδώ. Ευελπιστώ. Και θα δούμε. Φαντάζομαι θα δούμε και τον στρατηγό απόψε, ο οποίος είναι και έτσι μπήκε πολύ δυναμικά στο χώρο και πολύ ακριβοδίκαια. Ο στρατηγός 95 αυτέ. Σωστά. Είχαμε μείνει στο θέμα του το ισλαμιστικό. Είπατε ότι χαρακτηρίζουμε ισλαμιστικό το θέμα. Ναι, όταν δεν ξέρουμε συνήθως χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Εξηγήστε μας τι σημαίνει αυτό. Τους περισσότερους μετανάστες. σημαίνει λάθρο μετανάστες. Για τους περισσότερους ισλαμισμό σημαίνει ισλαμιστικό. Αυτό είναι κάπως μια ακραία προσέγγιση όταν δεν γνωρίζουμε το αντικείμενο. Είναι το ίδιο, δηλαδή μην το βλέπεις ότι είναι τυπικά σε αυτό το θέμα. Κάποιος που ασχολείται με εθνικά θέματα είναι εθνικιστής. Έχουμε ξεχάσει μερικές δομές. Εντάξει, δηλαδή η λέξη πατριώτης είναι ή ανήκει στο λεξιλόγιο του παππού μου, που είσαι ρε πατριώτη, ή θεωρείται ότι είναι απαράδεκτη σαν επίθετο. Είναι αυτό που λέγαμε πριν περί νεωτερικής παράνοιας, έτσι. Φοβάται ο κόσμος και να δηλώσει ότι πιστεύει στο Θεό και κυρίως στο χριστιανικό Θεό, ή ότι πιστεύει στη χώρα του, είναι Έλληνας, είναι πατρίδα. Ναι, απλώς αυτό που δεν αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι άμα συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά η χώρα σου γίνεται χώρος.
Ναι, δάσκαλε, όμως δεν είναι και από την άλλη αναμενόμενο να δηλώνουμε πολίτες του κόσμου. Για να είσαι πολίτης του κόσμου πρέπει να ανήκεις σε κάποιον κόσμο. Εννοείς ο καθένας το έθνος του. Αλλιώς πώς συμπεριλαμβάνεσαι? Είμαστε χαμένοι δηλαδή, καμένα χαρτιά από τη στιγμή. Όχι, είναι απλώς το φαινόμενο του ψηφιδωτού. Για να ανήκεις σε ένα ψηφιδωτό. Κρυώσατε. Είναι επειδή είμαι μια χαρά. Πρέπει να είσαι μια ψηφίδα. Στα ψηφιδωτά η ψηφίδα έχει ένα χρώμα. Το ψηφιδωτό είναι πολύχρωμο. Για να ανήκεις στην πολυχρωμία πρέπει να έχεις χρώμα. Όταν ο άλλος σου εξηγεί ότι ανήκεις στην πολυχρωμία επειδή είναι άχρωμος, κάνεις στρατηγικό λάθος. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι αόρατος. Ναι, αλλά είστε θέση μας σήμερα περισσότερο στο αόρατο πηγαίνει. Όχι. Περισσότερο στο ανούσιο πηγαίνει. Το αόρατο είναι πολύ σημαντικό, είναι ο χώρος της στρατηγικής. Mm-hmm. Ο χώρος της? Στρατηγικής. Η στρατηγική είναι αόρατη. Η τακτική είναι ορατή. Mm-hmm. Κάνει σωστές τακτικές? Έχει σωστή τακτική η παρούσα κυβέρνηση πάνω σε θέματα που αφορούν, για να πάμε λίγο και στο θέμα του ΑΟΣ, έτσι? Τη ΑΟΣ, ναι, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ευχαριστώ. Τίποτα. Με αγάπη πάντα. Το ξέρω. Κάνει. Έχει σωστή τακτική? Τακτική μπορεί να έχει. Γιατί αυτό φαίνεται. Το θέμα της στρατηγικής είναι άλλο. Αυτό που μας ενδιαφέρει για την ΑΟΣ είναι η στρατηγική. Αυτή δεν έχει μεγάλο νόημα να πούμε αν είναι καλή ή όχι. Αυτό θα φανεί. Οι κινήσεις υπάρχουν, σε τακτικό επίπεδο, ναι. Το Καστελόριζο. Πολλοί κόσμος λέει ότι το Καστελόριζο, που είναι ένα κριτικό νησί και ένα υπέροχο... Πρόσεξε, θα σε διακόψω, γιατί έχεις μια τάση τώρα να μπαίνεις σε ερωτήσεις με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν με ενδιαφέρει η κυβέρνηση. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η τωρινή, ούτε η επόμενη, ούτε η προηγούμενη. Η κυβέρνηση είναι ένας κρατικός φορέας. Είναι ένα σύστημα που είναι τεχνοκρατικό, το οποίο απλώς ακολουθεί μερικές οδηγίες. Το θέμα είναι ποιος αποφασίζει τις οδηγίες και ποιος τις σκέφτεται. Γι' αυτό είναι το φαινόμενο του Σοπενάρο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να θέλουμε ό,τι θέλουμε. Το θέμα είναι αν το θέλουμε. Εμείς τώρα είμαστε σε μια φάση να διευκρινίσουμε στον ελληνικό λαό ότι είναι ορθό να θέλουμε την ΑΟΣ. Αν το αποφασίσουμε ότι πραγματικά την θέλουμε, τότε θα το κάνουμε. Άρα είμαστε στο θέλω, δεν είμαστε στο μπορώ προς το παρόν. Γι' αυτό δεν έχει μεγάλο νόημα αυτός ο τύπος ερωτήσεων, διότι εμείς είμαστε ακόμα στο να πείσουμε τους ανθρώπους ότι αυτό που θέλουν είναι ορθό, σαν όλες τις άλλες χώρες. Άρα το Καστελόριζο δεν εντάσσεται σε ένα ειδικό πλαίσιο, είναι απλώς μια αιχμή. Αιχμή του δόρατος. Στρατηγική σημασία όμως. Βεβαίως. Αλλά όχι ως φαινόμενο, ως διαδικασία. Γιατί μπορεί να έχει επιπτώσεις και αλλού. Αυτό όμως που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μας είναι η μεταμόρφωση, αν θες, της μικρής κουκίδας στο Καστελόριζο σε αιχμή δόρατος. Mm-hmm. Η αιχμή του δόρατος είναι ένα πολύ μικρό σημείο. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνο. Και είναι επικίνδυνο για όλους. Αλλά το θέμα είναι ποιος είναι ο χειριστής. Έχετε εμπιστοσύνη στους χειριστές μας? Όχι. Απαντώ. Όχι. Πρόσεξε όταν προκαλείς. Για να έχω εμπιστοσύνη σε χειριστές, πρέπει να υπάρχουν χειριστές. Δεν υπάρχουν. Έχει ενδιαφέρον που διευκρινίζεις κάθε φορά τις απαντήσεις μου. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι κατανοητές. Να περιμένω να εξηγήσετε.
Είναι κατανοητό ότι θεωρείτε ότι δεν υφίσταται πρόσωπο που να διαχειρίζεται αυτό το κομβικό σημείο. Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό είναι αυτό που λες εσύ. Δεν έχει τοποθετήσει τα θέλω του ή τα θέλω μας. Θα πρέπει σιγά σιγά να αλλάξεις, γιατί αλλιώς θα σου πω σε λίγο ότι θα τραβάς κουπί. Εντάξει. Ωραία, άρα προσαρμόσου λίγο, γιατί αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά για απλώς μια προσέγγιση του τύπου να στριμώξουμε τον άλλον, να μην τον στριμώξουμε, ναι, να μας πει διάθεση περισσότερο. Μα δεν έχω καμία πρόθεση και το ξέρετε να σας στριμώξω. Το θέμα είναι να μας πείτε. Μα δεν στριμώχνεις εμένα, εμένα δεν με στριμώχνεις. Σωστό. Ναι, μην προσπαθείς να στριμώξεις κάποιον που δεν κάνει τίποτα μέσω μου. Όχι, απλά θέλω να μας πείτε για ποιο λόγο. Ναι. Θεωρείτε ότι δεν γίνονται κινήσεις και ποιες κινήσεις έχετε να προτείνετε? Θα τις προτείνω αυτό στη διάλεξη, αλλά αυτό θα κρατήσει πάνω από μερικά λεπτά. Η ιδέα δεν είναι ότι δεν γίνονται κινήσεις επειδή σκέφτηκαν ότι δεν είναι καλό να γίνουν. Είναι ότι δεν σκέφτηκαν καν να γίνει κίνηση. Είμαστε πολύ πιο πίσω. Γι' αυτό μπορεί να σε ξαφνιάζει που δεν ασκώ κριτική. Μπορώ να ασκήσω κριτική για κάτι που προσπαθείς να κάνεις και να σου πω ότι δεν το κάνεις καλά. Είναι αυτό που μου ρωτάς στην ουσία. Δεν είμαστε καν σε αυτό το επίπεδο. Είμαστε στο να σκεφτούμε αν θα κάνουμε την κίνηση. Έχετε κάνει κάποια αντίστοιχη πρόταση σαν αυτή που είχατε κάνει για την Καριάτιδα? Βεβαίως. Και τα αποτελέσματα? Και όχι, θα τα δείτε. Και μάλιστα και πιο επίσημα και με παρουσιάσεις. Σε ποια πρόσωπα μπορείτε να μας πείτε? Βεβαίως και όχι, είναι, με ξαφνιάζει η ερώτηση. Λοιπόν, αυτά που εννοώ δηλαδή είναι σε πρόσωπα που έχουν πραγματικά θέση στρατηγικής σημασίας. Γιατί όταν είχαμε μιλήσει τον Οκτώβριο πάλι σχετικά με το μουσείο, το νέο μουσείο της Αθήνας, είχαμε... Μη συγκρίνεις ασύγκριτα πράγματα. Εμένα, δάσκαλε, με ενδιαφέρει να βλέπω μέσα από τις κινήσεις, γιατί ξέρω ότι κάνετε έργο, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποια είναι η αποδοχή. Εσείς είστε ο πομπός, ο δέκτης, τι κάνει? Κάνεις λάθος ακόμα και στην έκφρασή σου. Αν σε ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα, δεν θα μου κάνεις όλες αυτές τις ερωτήσεις. Σε ενδιαφέρει και η διαδικασία. Ναι, η διαδικασία θεωρείται δεδομένο ότι με ενδιαφέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω μία ενέργεια. Σε μερικά σημεία μοιάζεις με τη γιαγιά μου. Ναι. Ναι. Ήταν αγαπημένη η γιαγιά σου όμως. Σωστό. Η γιαγιά μου, όταν έχινε καφέ πάνω στα μαθηματικά μου έγγραφα, σου λέγει ότι λεφτά, παιδί μου. Μπράβο. Άρα να προσέχεις για ποιον λόγο την αγαπάω. Ξαναμπαίνω στο πλαίσιο. Ναι, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν παρουσιάσεις που έγιναν επίσημα. Να εξηγήσω αυτό το θέμα. Η προσέγγιση μου θα την εξηγήσω και σήμερα το βράδυ. Εντάξει, δεν είναι κάτι που είναι κρυφό, δεν είναι κάτι που δεν είναι προσιτό. Πρέπει ο λαός μας να είναι ενημερωμένος. Μετά υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πάρουν αποφάσεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία σε αυτό που ζητάς είναι η διαδικασία. Να ρωτιέσαι αν ο ρόλος του δάσκαλου έχει νόημα αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ο δάσκαλος στην πραγματικότητα πρέπει να παράγει ένα έργο ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα. Είναι απλώς μια προσφορά. Ακόμα και στον χώρο των ελληνικών, των επαναστάσεων, μερικές επαναστάσεις οδήγησαν σε απλώς αποτυχίες, οι οποίες οδήγησαν στην αληθινή επανάσταση. Ωραία, μπορεί αυτό να μην περάσει με την πρώτη. Απλώς τώρα σκεφτόμαστε. Ξαναέρχομαι σε ένα πλαίσιο, ελπίζω, πιο κατανοητό. Ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι να παράγει μια πράξη που θα επηρεάσει την πραγματικότητα. Είναι να μεταφέρει το αδιανόητο στην ουτοπία. Ναι, αλλά μέχρι που να... Όχι, όχι, περίμενε. Το αδιανόητο είναι αυτό που δεν σκέφτηκες καν. Ωραία. Θα μπορούσες να μου πεις από τότε που βρισκόμαστε, πρώτη φορά μου μιλάς για όσες, δεν είναι, όπως μου έκανες για τη Λιβύη, παρατήρηση. Εγώ απαντάω στις ερωτήσεις σου. Ναι, δεν σε ρώτησα ποτέ για τη Λιβύη, ούτε για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν τα σκέφτομαι. Δεν υπάρχει όμως, ε. Μπράβο. Τώρα που ρωτώ για την... Εγώ σου απαντάω. ...σύο της Ακρόπολης. Πάλι σου απάντησα και ήδη. Αλλά λέω,
Το θέμα της ΑΟΣ είναι ένα θέμα το οποίο είναι αναγκαστικά διαχρονικό. Δηλαδή έχει μεγάλη εμβέλεια χρονική και κατά συνέπεια δεν γίνονται γρήγορα τα πράγματα. Όπως είναι δηλαδή και το μουσείο που υπάρχει και το θέμα αυτό έχει τεθεί εδώ και τόσα χρόνια από τη Μελίνα. Σωστά, αλλά αν σκεφτείς καλά, όπως ασχολούμαι και με γεωκτονίες, αυτά είναι ακόμα παλαιότερα. Απλώς ο χρόνος είναι μαζί μας. Μη σε πειράζει αυτό. Ναι, έχετε και αδυναμία κιόλας στον χρόνο. Δεν έχω αδυναμία, ανήκω στον χρόνο. Η επίγνωση της αδυναμίας είναι μια μορφή δύναμης. Εγώ απλώς ανήκω. Απλώς κάνω ό,τι μπορώ για να παραμείνω σε αυτό το πλαίσιο. Ενώ αυτοί που μπαίνουν στο τώρα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην ανήκουν στον χρόνο, γιατί δεν θέλουν να γεράσουν. Και δεν μιλάω μόνο για τις γυναίκες, μην ανησυχείς. Υπάρχουν και άντρες. Υπάρχουν και άντρες. Άρα, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι για να υπάρξει το όραμα πρέπει να υπάρξει η ουτοπία. Δηλαδή, προς το παρόν, όλα αυτά που σου λέω για την ΑΟΣ σου φαίνονται πολύ ουτοπικά. Αλλά κοίτα ήδη μια κίνηση που έγινε. Σήμερα, σε αυτή την εκπομπή, σου φαίνονται ουτοπικά. Στις προηγούμενες δεν το είχες σκεφτεί καν σαν πρόβλημα. Στις επόμενες εκπομπές θα σου φαίνονται σαν όραμα. Μετά θα δεις την πράξη. Και μετά από μεγαλύτερο καιρό θα δεις την πραγματικότητα. Άρα η διαδικασία αυτή είναι που είναι σημαντική για μας. Είναι πώς μεταφέρω το αδιανόητο στην ουτοπία για να παράγω ένα όραμα το οποίο θα παράγει μια πράξη η οποία θα αλλάξει την πραγματικότητα. Αυτοί που ασχολούνται μόνο με την πραγματικότητα δεν μπορούν να βρουν αυτά τα στάδια. Άρα εδώ το θέμα μας, γιατί ερχόμαστε στη Ρόδο, είναι για να παρουσιάσουμε αυτά τα θέματα, διότι τοπικά, τοποστρατηγικά και γεωστρατηγικά, τα Δωδεκάνησα έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία όσο αφορά το Αιγαίο. Κατά συνέπεια θεωρήσαμε, όλη η ομάδα που οργάνωσε και όχι μόνο ο Θανάσης αλλά ο Αντώνης, το επιμελητήριο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θεώρησαν ότι θα ήταν καλό να ξέρουμε και τοπικά προς τα που βαδίζουμε, που αυτό δεν σημαίνει ότι πώς να βαδίσουμε. Μια τελευταία ερώτηση για να πάμε και σε σύντομα η διακοπή διαφημιστικά μηνύματα. Ναι. Απογοητεύεσαι, δάσκαλε, όταν βλέπεις ότι καθυστερεί ο χρόνος? Ποτέ. Έχεις την πίστη σου στον χρόνο? Όχι, δεν καθυστερεί ο χρόνος και δεν απογοητεύομαι, γιατί άμα απογοητευτώ θέλει να πει ότι δεν είχα εκτιμήσει σωστά. Δεν περιμένω κάτι από τον άλλον που δεν μπορεί να μου προσφέρει. Του το δίνω. Γιατί να απογοητευτώ? Μάλιστα. Σύντομη διακοπή διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο των μουσικών αναδύσεων του Παλμού 99,5 και 105,6. Εκπέμπουμε άτι από τη Ρόδο. Διεύλη επικοινωνίας να δώσουμε εντάχεια για τους καινούργιους μας φίλους. 2-2-4-10-74-9-9-4-5-6. Φιλοξενούμε στο στούντιό μας τον καθηγητή Νίκο Λιγερό. Πολλές ιδιότητες του κυρίου Λιγερού. Η πιο γνωστή είναι το 189, ένας αριθμός όλη σας η ζωή, όπως και όλων μας η ζωή, ίσως είναι μόνο οι αριθμοί. 189 EQ στην κλίμακα Stanford Binet. Σωστά. Ένας από τους 50 εξυπνότερους της Σιφηλίου, με ανώτερο IQ από εκείνο του Einstein, έτσι, του γνωστού Einstein. Εδώ, κοντά μας πάντοτε, τα γλυκά της Grace, εθελοντών 12 νησίων, 20 υπέροχα γλυκά Βυρητού, σε έναν υπέροχο χώρο, ζαχαρένιο και παραμυθένιο. Γύρετε τα παραμύθια μερικές φορές, τα έχουμε ανάγκη, δάσκαλε. Έχουμε ανάγκη από τους μύθους. Θα είστε ένας μύθος μετά από 100 χρόνια? Ο μύθος είναι η ουσία της ιστορίας. Ένας μύθος λοιπόν, ο Νίκος Λιγερός, ένας μύθος. Να τι θα γράψουμε. Πάμε. Παλμός στους 99,5. Επιστροφή τελευταίο ημίωρο εδώ στον Παλμό με τις μουσικές αναδύσεις. Σήμερα 2 Απριλίου του 2011. Ο Κώστας Φουντουλάκης ρυθμίζει τον ήχο από τις 11 το πρωί, εφόσον βέβαια από τις 9 το πρωί. Μιας και πήραμε σκυτάλι από τον Κώστα Σαμιωτάκη. Μουσικές αναδύσεις ακούτε. Ήρθαμε στις 11. Θα φύγουμε από την παρέα στη 1 το μεσημέρι. Τζένα Δαβιλά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτή την ώρα κοντά μας από τις 12 τα υπέροχα γλυκά της Grace, Λίβανος, Βυρητό, Μιζηλεύεις δάσκαλε. Πού να το δοκιμάσεις κιόλας? Έλατε. Εθελοντών 12 νησίων 20. Δικό μου το ατόπιμο που δεν έφερα γλυκά, γιατί. Εγώ νομίζω ότι μερικοί ακροατές είναι πιο κοντά από τα γλυκά παρά εμείς.
Ναι. Να φάνε για μας. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Αλλά μιας και έτσι είπαμε τώρα για ποιο λόγο καθυστέρησα, την ερχόμενη εβδομάδα διοργανώνεται εδώ στη Ρόδο βιβλιοπαρουσίαση παρόντος του Σταύρου Θεοδωράκη, του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη. Ερχόμενο Σάββατο λοιπόν στις 9 Απριλίου ο Σταύρος Θεοδωράκης θα βρίσκεται εδώ στη Ρόδο για να δούμε και να γνωρίσουμε από κοντά και τον ίδιο βεβαίως και το βιβλίο του με αφορμή τη βιβλιοπαρουσίαση «Οι άνθρωποι μου» των εκδόσεων Ποταμός. Την άλλη Παρασκευή θα γίνει και συνέντευξη τύπου από τον ίδιο τον Σταύρο Θεοδωράκη εδώ. Είναι μια συνεργασία αυτή του ραδιοφωνικού σταθμού Παλμού και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Και κοντά μας έχουμε σήμερα τον κύριο Νίκο Λιγερό, με αφορμή την απόψινή εκδήλωση στο ΕΒΕΔ, τοποστρατηγικά δωδεκάνησα. Για πες μας, δάσκαλε. Τι. Τι άλλο κάνετε. Α, όλο αυτό ήταν μια εισαγωγή για το τι άλλο. Ναι. Θα περισσότερο για την, περισσότερα πράγματα για την ΑΟΣ θα μάθουμε το απόγευμα. Σωστά, σωστά. 7.30 ώρα στο ΕΒΕΔ. Ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αυτό ελείπει να πληρώνουν κιόλα. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στη συνεργασία μου με τον Αντώνη. Άρα, ναι, εφόσον είπαμε τα καλά λόγια για τη γιαγιά, θα κάνουμε και κοτσομπολιό εκεί πάνω σε αυτό. Άρα, ετοιμάζουμε ένα έργο. Για τον Αντώνη τον Κιζούλη μιλάμε. Δεν ξέρω αν σκεφτόσουν κάποιον άλλον. Όχι, δεν σκεφτόμουν, απλά ενημερώνω τους ακροατές μας. Αντώνης Κιζούλης, συνθέτης, ο οποίος το 2007, Αντώνη, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με την Ελιγία, με την Ειρήνη Τουμπάκη, δικό του το βραβείο, ναι. Μια πρωτιά, καλό είναι και αυτό, καλά είναι και τα βραβεία. Δηλαδή πιστεύεις ότι είναι για αυτό το λόγο που όχι, είναι με φίλοι. Δεν είμαι, απλά ενημερώνω τους ακροατές μας, δάσκαλε. Θα το ανακοινώσουμε αυτό, Αντώνη, εντάξει, ότι... Επηρεάστηκες, δάσκαλε, πάντως λίγο από αυτό, πες το, επηρεάστηκες. Ούτε καν το ήξερα, άρα καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Λοιπόν, ενημερώνω όλους τους ακροατές ότι οι φίλοι του Λιγερού αναγκαστικά πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια πρωτιά για να γίνει η πρώτη επαφή. Ακριβώς. Εκεί αυτό ήταν το ζητούμενο, να καταλήξουμε σε αυτή τη δήλωση. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια αντιπροσωπεύω την Τζίνα. Λοιπόν, μα πρέπει να... δεν λειτουργούμε έτσι εμείς. Εντάξει, δάσκαλε. Ναι. Συμπάθω όμως και εμάς που με το 70 IQ λειτουργούμε αλλιώς. Κοίτα, ο Forrest Gump είναι πολύ συμπαθητικός σε μένα. Δεν ξέρω αν τρέχεις με την ίδια ταχύτητα. Εντάξει. Ωραία. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Ξέρεις, εγώ ασχολούμαι με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Να είσαι πιο προσεκτική όταν κάνεις χιούμορ με τέτοια θέματα. Γιατί, όπως τα έλεγε και ο Θεοδωράκης, ο Σταύρος ο δικός σου, οι δικοί μου άνθρωποι είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι νομίζεις. Και έχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά τον δίκτυο νοημοσύνης. Και αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάς έχουν και την ικανότητα να είναι ειλικρινείς. Βέβαια. Που άλλοι δεν έχουν αυτή την ικανότητα, ούτε καν την ιδιότητα. Ναι. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να ανεβάσουμε ένα έργο. Δεν μπορείς όμως, δάσκαλε, να επικοινωνήσεις. Μπορείς να επικοινωνήσεις. Έτσι τώρα πιάσαμε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Ναι. Μπορείς ουσιαστικά να επικοινωνήσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι τώρα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας, γιατί βγαίνει εμείς εδώ, έχουμε άλλο κλίμα, το οποίο άλλοι ακροάτες αντιλαμβάνονται, άλλοι όχι. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν του αυτοσαρκασμού, όχι από μένα ξεκίνησε, μέσα στα πλαίσια λοιπόν του αυτοσαρκασμού φτάσαμε σε μια ειδική μερίδα ανθρώπων. Είναι ειδική. Μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων που... Πάλι σκέφτεσαι κοινωνικά. Είναι οι άνθρωποι μας. Τελεία. Πόση σημασία τους δίνουμε. Την περισσότερη που μπορώ. Επισκέπτεσαι δηλαδή χώρους... Βεβαίως. Δεν επισκέπτομαι. Βρίσκεσαι. Βλέπεις, όταν προσπαθείς καλυτερεύεις. Μα... Ωραία. Λοιπόν, το θέμα
δεν ξεφεύγει από αυτό. Δηλαδή, το, να το πούμε ορατόριο, Αντώνη, προς το παρόν. Ωραία. Το ορατόριο, που είναι ο Προμηθέας και Αθηνά, έχει στην πραγματικότητα τρία πρόσωπα. Είναι ο Προμηθέας Αθηνά ως απλά πρόσωπα, για να μην πω απλοϊκά, και υπάρχει και η ανθρωπότητα. Μέσα στην ανθρωπότητα υπάρχουν οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε. Άρα έχουν έναν ρόλο. Το στήσιμο του έργου, εγώ έκανα μόνο το λιμπρέτο και ο Αντώνης είναι στη φάση της δημιουργίας και της ολοκλήρωσης της μουσικής, της σύνθεσης, προτιμώ, η οποία γίνεται και χάρη σε αυτόν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, μου επιτρέπει να ακούω το ενδιάμεσο, να κάνω και εγώ τη γιαγιά. Αλλά βέβαια εγώ είμαι πιο πολύ του παππού, αλλά... Ναι, και το έχετε δηλώσει κιόλας, ότι ουσιαστικά έχετε γεννηθεί γέρος. Ναι, μα δεν νομίζω να κοροϊδέψα τον Αντώνη. Αντώνη, το λες, α. άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι μέσα από αυτό το έργο θα θέλαμε να αναδείξουμε μερικές ιδέες που αφορούν την ανθρωπότητα, την ανθρωπιά, τον ανθρωπισμό, σε σχέση με μια μορφή, αν θες, αρχικά αντιπαλότητας, δηλαδή το θεϊκό στοιχείο και το προμηθειακό. Από τη μια πλευρά έχουμε την θεά που γνωρίζει τα πάντα και από την άλλη έχουμε τον προμηθέα που μαθαίνει τα πάντα. Άρα παίζει και το πλαίσιο του δασκάλου και μαθητή, ακόμα και αν ξαφνιάζει εξ αρχής. Υπάρχει και μια αντιπαράθεση την οποία τονίζει και ο Αντώνης και μουσικά όσο αφορά το όραμα και το όνειρο. Η ιδέα, αν θες, σαν νοητικό σχήμα είναι ότι για να υπάρξουν τα ορώματα πρέπει να τελειώσουν τα όνειρα. Άρα εδώ μια έκφραση που χρησιμοποιεί ο Προμηθέας μέσα στο έργο είναι ότι αν ήμουν Θεός θα αυτοκτονούσα για να απελευθερώσω την ανθρωπότητα. Άρα βασιστήκαμε πάνω στο μύθο. Ενώ ο Προμηθέας τι κάνει? Ο Προμηθέας θυσιάζεται, δηλαδή είναι αυτοκτονή, γιατί δεν είναι πλαίσιο εξουσίας. Ξεχνάμε μερικά πράγματα όσο αφορά, συγγνώμη Κώστα για τον ήχο, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά φαντάζομαι και έναν άλλο φίλο μας με μια ψήρα θα μου πει τώρα, μπορεί και να μην βάλω ψήρα το βράδυ. Άρα η ιδέα είναι ότι κανονικά αρχικά μια τραγωδία στον ελληνικό χώρο παρουσιάζεται ως τριλογία πάντοτε. Έχει ενδιαφέρον που οι αρχαίοι προσπάθησαν να αλλοιώσουν λίγο το μύθο, γιατί είχαν δει ότι το προμηθειακό στοιχείο ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Υπήρχαν και ναοί. Κατά συνέπεια θέλησαν να δείξουν ότι τελικά ο Δίας καταδικάζει τον Προμηθέα και ξεχνάνε μερικά στοιχεία, ξεχνάνε ότι είναι μια τριλογία. Και ποια είναι η ιδέα? Προσπάθησαν να κάνουν μια τριλογία, οι δημιουργοί, θεωρώντας ότι στο κάτω-κάτω υπήρχε αυτή η διαμάχη μεταξύ Προμηθέα και Δία, αλλά στο τέλος τα βρίσκουν, στο τρίτο μέρος. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ανθρωπότητα πάλι ξαναξέχασε αυτό το τρίτο μέρος και επικεντρώθηκε στη διαμάχη. Άρα θεωρεί ότι ο Προμηθέας στην πραγματικότητα της έχει δώσει περισσότερα από ό,τι της έδινε ο Δίας. Αυτό συμβαίνει όμως, είναι σύνηθες, έτσι? Όχι. Η ύπαρξη του Προμηθέα δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Καταλήγουμε πάλι στην νοημοσύνη? Δεν καταλήγουμε, αρχίζουμε από εκεί. Από εκεί. Ναι, η νοημοσύνη είναι το μέλος της ανθρωπότητας. Αυτό αναδεικνύει ο Προμηθέας. Υπάρχει βέβαια και ένα πλαίσιο, θα έλεγα, ερωτικό.
Αντώνη με διορθώνησε να χρησιμοποιώ άλλο λεξιλόγιο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του Προμηθέα και της Αθηνάς, γιατί πολύ συχνά, και το βλέπουμε και στο έργο, στην πραγματικότητα τον κατηγορεί γιατί ασχολείται με την ανθρωπότητα. Και έχει ενδιαφέρον, όταν θα το δούμε και μουσικά, να δούμε ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα η οποία είναι η αρχή μιας σχέσης. Mm-hmm. Γιατί το χειρότερο δεν είναι η αντιπαλότητα, αλλά η αδιαφορία. Η Αθηνά και ο Προμηθέας δεν αδιαφορούν ο ένας για τον άλλον, παρόλο που είναι διαφορετικές οντότητες. Θα λειτουργήσουν μάλιστα κατά κάποιο τρόπο συμπληρωματικά. Σε κάποια φάση μια έκφραση της Αθηνάς είναι «Μα ποια γυναίκα μπορεί να αντέξει έναν άνθρωπο που ασχολείται με την ανθρωπότητα?» Η απάντησή της είναι «Καμία». Που σημαίνει? Εκτός αν είναι θεά. Mm. Να υποθέσω ότι σε έναν άνθρωπο της δικής σας δυναμικής, νοητικής δυναμικής, είναι δύσκολο να συνυπάρξετε με μια γυναίκα. Αντιθέτως, συνυπάρχουμε εκφύσεις. Ως σχέση. Ειδικά ως σχέση. Ως σχέση εννοώ ερωτική. Ναι, το κατάλαβα. Μ' αρέσουν οι διευκρινήσεις σου. Ξέρεις, και ο Προμηθέας και η Αθηνά θα έχουν μια σχέση ερωτική. Προσπάθησε και ο Ήφαιστος να κάνει διάφορα, αλλά κούτσενε. Η ιδέα της αντιπαλότητας είναι να το σκεφτείς ως συμπληρωματικό στοιχείο, όπως βλέπουμε το νόμισμα. Δηλαδή, για να εξηγηθώ λίγο. Όταν βλέπεις ένα νόμισμα και σου δείχνω κορώνα, ποιο είναι το αντίθετο? Τα γράμματα, δεν είναι στο νόμισμα? Βεβαίως και όχι. Συγγνώμη, ξανά πάμε πάλι. Είδες, πάμε. Δεν ξανά είναι. Πάμε πάλι Ελληνία. Άρα ξαναέρχομαι. Δηλαδή, έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι τα γράμματα είναι το αντίθετο από την κορώνα. Αλλά είναι συμπλήρωμα, έτσι. Το συμπληρωματικό δεν είναι το αντίθετο. Mm-hmm. Αυτό που θα σε ξάπνιζε πραγματικά αν κρατούσα ένα νόμισμα και έβλεπες κορώνα και έκανα μια περιστροφή 180, είναι να βλέπεις ξανά μια κορώνα. Το αντίθετο της κορώνας είναι η κορώνα. Mm-hmm. Μάλιστα. Το ξέρουν οι βασιλιάδες, μην ανησυχείς. Mm-hmm. Άρα να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Βεβαίως, ως βασίλισσα ή πριγκιπέσα. Αλλά ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν το ξέρω. Η ταυτότητα ναι. μπορεί να είναι και η ιδιότητα του αντίθετου. Πότε θα το έχουμε αυτό στα χέρια μας? Στα χέρια σας ελπίζω ποτέ. Αυτό τη συνεργασία σας με τον Αντώνη? Ναι. Γιατί ελπίζεις το βλέπω, γι' αυτό ελπίζω από τα Ραγιο Καζαντζάκης, αλλά εννοώ ότι όπως ξέρω μπορεί και να το χειραγωγήσεις και να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι άλλο με αυτό. Η ιδέα είναι απλώς να το ακούσεις. Ναι, εντάξει. Οπότε πότε θα το κοινωνήσετε? Αλλάζω την ερώτηση, ναι. Πότε θα το κοινωνήσετε, θα μας το κοινωνήσετε? Δεν έχει σχέση με κοινωνία. Ούτε καν με επικοινωνία. Η ιδέα είναι όταν θα είναι έτοιμο και όταν θα είστε έτοιμοι. Δηλαδή μπορεί να μην βρει αποδέκτες? Αυτό είναι το πιο πιθανό. Εμείς με τον Αντώνη αρχίζουμε διαφορετικά. Χρησιμοποιούμε ένα μοτίβο του τύπου περιμένοντας τον Κοντό. Πες λοιπόν ότι ο Κοντό είναι το κοινό και εμείς είμαστε μόνο Βλαντιμίρ και Στραγό. Αντώνη έχει την επιλογή του ρόλου. Είμαστε στο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ και καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι όταν είμαστε μόνο δύο άνθρωποι δεν υπάρχει άλλη ανθρωπότητα. Άρα η ιδέα είναι να αρχίσουμε από αυτό. Ως δημιουργοί θέλουμε ο ένας
να βάζει το πλαίσιο του άλλου έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή δημιουργία η οποία να έχει μια οντότητα και να είναι άξια. Mm-hmm. Κάνω μια ερώτηση. Μετά μπαίνει το θέμα του κοινού αν έρθει ο κοντό. Mm-hmm. Το σταυρό. Ναι. Και το κομποσκήνι. Κομποσκήνι δεν είναι το άλλο. Όχι ακριβώς. Αυτό είναι από την Παναγία Σουμελά, είναι δώρο από Πόντιους, επειδή ασχολούμαι με τη γενοκτονία των Πόντιων. Mm-hmm. Τι συμβολίζουν για εσάς? Μόλις τώρα σου απάντησα. Τη σχέση με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν έχω την τύχη να ονομάζουμε λιγερίδες. Mm-hmm. Ούτε... Νιώθετε δηλαδή ότι αυτό το δώρο είναι δώρο ψυχής? Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν λέγομαι ούτε λιγεριάν. Ούτε λιγερέγκο. Δεν μπορώ να έχω αυτές τις ονομασίες. Απλώς όταν κάποιος νιώθει ότι ασχολείσαι με την δική του γενοκτονία, mm-hmm. ενώ ξέρει ότι δεν είσαι δικός του, mm-hmm. τελικά αντιλαμβάνεται ότι είσαι ακόμα πιο δικός του. Mm-hmm. Και σε υιοθετεί. Είναι ένα στοιχείο δηλαδή υιοθεσίας? Ναι, γιατί η αποδοχή μπορεί να έχει αρνητικό στοιχείο. Η ιδέα είναι ότι θεωρούν ότι είμαι τόσο κοντά που δεν με έβλεπαν. Συμβολισμό θρησκευτικό έχει? Ναι, αυτόν που εξήγησα τώρα. Ο Θεός είναι η σκέψη της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Άρα για να μην έχει αυτόν τον συμβολισμό θα ήταν παράξενο. Αλλά ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι επικεντρώνεσαι με έναν τρόπο σε μερικές ερωτήσεις και δεν βλέπεις το όλο πλαίσιο. Mm-hmm. Να προσέχεις τη μεγάλη εικόνα. Το ψηφιδωτό. Μη ρωτάς τι χρώμα έχει το ψηφιδωτό. Κοίταξέ το και προσπάθησε να το δεις. Αν ασχολείσαι συνεχώς με τις ψηφίδες, βέβαια υπάρχουν χρώματα. Αυτό που μ' αγγίζει, αν θες, με τον Αντώνη, είναι ότι στην ουσία ασχολείται μόνο με μαύρες και λευκές, ενώ δίνει χρώμα στο κείμενο. Mm-hmm. Άρα, αυτή η αντιπαράθεση, αν θες, αρχίζει και με μια μορφή αντιπαλότητας εντός εισαγωγικών και με τον Αντώνη, με ποια έννοια? Ότι ο ένας δίνει το κείμενο, ο άλλος δίνει τη σύνθεση και του έλεγα ότι είναι άνισο γιατί το κείμενο ήταν τελειωμένο πριν τη σύνθεση. Αλλά ο Αντώνης, όπως είμαστε σαν να είμαστε αδέλφια, θεωρεί ότι θα ήταν καλό να το κοιτάζουμε και μαζί. Και αυτό προσπαθούμε και αυτό θα κάνουμε και αύριο. Άρα η ιδέα είναι ότι η δημιουργία ενός κειμένου το οποίο είναι ανούσιο για την κοινωνία, το οποίο δεν είναι επίκαιρο για την κοινωνία, είναι ό,τι γουστάρουμε για την ανθρωπότητα. Σωστό. Ωραία. Άρα βλέπεις η προσέγγιση μας δεν είναι πότε θα το πάρετε, γιατί συνήθως παίρνουμε και άλλα πράγματα. Δεν είναι κοινωνική. Όχι, δεν μπορεί να είναι κοινωνική. Δεν μπορεί να είναι κοινωνική. Δεν μπορεί να είναι κοινωνική. Γι' αυτό είναι ο Προμηθέας, η Αθηνά, η ανθρωπότητα. Mm-hmm. Άρα βλέπεις ότι υπάρχει ένα ντουέτο, διηγικό, αντιπροσωπευτικό. Η ανθρωπότητα λειτουργεί ως χοροδία, δηλαδή μια πολλαπλότητα, μοναδική και πολλαπλή, που είναι πολύ σημαντικό για να βλέπουμε τα χρώματα, αλλιώς αναζητάμε πάνω ότι ποιο είναι το χρώμα. Και δεν ξεχνιόμαστε, με ποια έννοια? Όταν είσαι πάνω στον κύκλο και κάποιος, ας πούμε η Τζίνα, σου ρωτάει το κέντρο που είναι, η μόνη σωστή απάντηση είναι ότι το κέντρο δεν βρίσκεται πάνω στον κύκλο και εμείς έχουμε πρόσβαση μόνο στον κύκλο. Εμείς ασχολούμαστε με τους κύκλους και όπως έλεγε ο Αρχιμίδης, μη μας ενοχλείς σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, το απόγευμα 7.30, συνάντηση στο ΕΒΕΔ, ΑΟΣ, τοποστρατηγικά 12. Συνάντηση με ανθρώπους για σκέψη. Mm-hmm.
θέλουμε όλοι αυτοί που είναι σε αυτή την προσπάθεια να μπορούμε να έχουμε μια επαφή με τους ντόπιους που τα ζουν αυτά, και από τη μια πλευρά εμείς να έχουμε μια επαφή με το τι είναι το τοπικό στοιχείο σε μια αιχμή του δώρατος, και από την άλλη να ξέρουν αυτοί ότι πέρα από την αιχμή υπάρχει και το δώρο. Σωστό. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμότατα και εσάς που μείνατε μαζί μας εδώ στον Παλμό 99,5 και 105,6. Τον Κώστα Φουτουλάκη που ρύθμισε τον ήχο.